Οι μεταγραφικές αναζητήσεις στην Νίκη Βόλου καλά κρατούν, με την κιανολευκή ΠΑΕ όμως να τηρήσει γη ηχθείως για το ποιοι είναι οι υποψήφοι νέοι παίκτες που θα φορέσουν τη φανέλα της ομάδας από τον Ιανουάριο. Τόσο το τυπικό της υπόθεσης, ότι δηλαδή η μεταγραφική περίοδος ξεκινάει την 1η Ιανουαρίου, όσο και άλλου είδους διαδικαστικού τύπου λεπτομέρειες, κρατούν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας πολλά από τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που ενδιαφέρουν την Νίκη Βόλου. Δεδομένου είναι πάντως το ενδιαφέρον των Κιανουλεύκων για την απόκτηση ποδοσφαιριστών σε όλες σχεδόν τις γραμμές της ομάδας και κυρίως στην επίθεση. Οι Σκοπιανοί πάντως θεωρούν ως πιθανό επόμενο σταθμό του Χριστιαν Χιρόφσκι την Νίκη Βόλου. Τα Σκοπιανά μέσα επιβεβαιώνουν ότι ο 27χρονος είναι πιθανό να συνεχίσει την καριέρα του στη χώρα μας. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα, ο Χριστιαν Χιρόφσκι είναι πιθανό να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα, καθώς υπάρχει ενδιαφέρον από την ομάδα της Νίκης Βόλου, που είναι τρίτη στο πρωτάθλημα της Football League. Ο Χιρόφσκι έχει πλούσια καριέρα και έχει παίξει σε πολλούς συλλόγους σε διάφορες χώρες. Τελευταίος του σταθμός ήταν το Ισραήλ με την Ιρ Ραμάτ Χασαρών, ενώ προηγουμένως έπαιζε στον Απόλλωνα Λεμεσού. Στο μεταξύ, πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ επέβαλε η Πειθαρχική Επιτροπή της Football League στην Νίκη Βόλου για ρήψεις αντικειμένων κατ' εξακολούθηση στον αγώνα με τον Ηρακλή στις 10 Οκτωβρίου.